ψάχνουμε, την ψάχνουμε από την αρχή του πρωταθλήματος. Είναι μια καλή ευκαιρία αυτή να δείξουμε ότι είμαστε ομάδα γαμαεθνικής. Και πιστεύω ότι αυτή την Κυριακή θα τα καταφέρουμε να κάνουμε την νίκη και να όντως να δείξουμε ότι πατάμε στην κατηγορία καλά και να μας βοηθήσει και στη συνέχεια αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το ψάχνουμε από την αρχή της περίοδου. Δεν πάνε για άνοδο αυτοί, είναι με ένα πόδι στη Β' Εθνική. Εμείς είμαστε με το ένα πόδι στη Γ' Εθνική, αλλά πρέπει να πατήσουμε και με τα δύο σιγά σιγά για να δείξουμε σε όλους πλέον ότι αυτή η ομάδα θα μείνει. Τα προγνωστικά είναι με το Μαρούσι, αλλά πιστεύω πολύ στα παιδιά και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια νίκη που μας γλίτωσε την προηγούμενη αγωνιστική με την Πετρούπολη. Είναι μάθημα ο τρόπος που χάθηκε το μάτς με την Πετρούπολη, παράδειγμα προς αποφυγή για τη συνέχεια και για το Μαρούσι που είναι το επόμενο παιχνίδι? Σίγουρα ναι. Και ξανά είχαμε τέτοιου είδους συμπεριφορές στα τελευταία λεπτά σε άλλα μάτς που τα χάσαμε. Φτιάξαμε για κάποια μάτς, μετά ξαναχαλάσαμε και πιστεύω ότι αυτή την Κυριακή θα είμαστε έτοιμοι, περισσότερο έτοιμοι, ειδικά σε αυτές τις καταστάσεις, να τις αποφύγουμε για να έρθει το ποθητό αποτέλεσμα. Και το ερώτημα είναι, ήταν καλή ή κακή η διακοπή? Για μας ήταν καλή. Ήταν καλή, το είπα και πριν, γιατί φτιάξαμε τους τραυματίες μας, πήραν χρόνο για να αναρρώσουν. Κάναμε κάποιες καλές προπονήσεις δύναμης και αντοχής. Τώρα μένει να το δείξουμε και στο γήπεδο. Πιστεύω ότι θα μας κάνει καλό γιατί ήρθε και η ΙΤΑ. Εάν δεν ερχόταν η ΙΤΑ θα ήταν κακή η διακοπή για μας. Αν είχαμε κερδίσει θα ήταν κακή. Αλλά τώρα που χάσαμε έπρεπε να διορθώσουμε και κάποια πράγματα και να βοηθήσουμε και τους τραυματίες μας. Οπότε πιστεύω ότι ήταν καλή. Ένα σχόλιο που πρέπει να κάνω είναι ότι πιστεύω ότι θα το παλέψουμε το μάτς. Έχουμε δυνατότητες να το κερδίσουμε. Δεν λέει κάτι ότι είναι πρώτη. Δείξαμε ότι και στην Αθήνα τους παλέψαμε πάρα πολύ καλά για τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όλα θα φανούν στο γήπεδο. Η ομάδα με τη διακοπή πιστεύω ότι δούλεψε καλύτερα. Είχαμε χρόνο να κάνουμε κάποια πράγματα περισσότερο. Οι τραυματίες πιστεύω ότι θα είμαστε όλοι όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε την Κυριακή να πάρουμε το παιχνίδι. Γιατί κακά τα ψέματα πρέπει να το πάρουμε το παιχνίδι. Θα βάλουμε τα δυνατά μας, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, να ευχαριστήσουμε τον προπονητή μας, τους προπονητές μας μάλλον και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε και τους εαυτούς μας. Είναι μια νίκη που τη χρειαζόμαστε, τη θέλουμε. Κοπή για εμάς σε κάποια σημεία ίσως να μας ήταν καλό για να μαζέψουμε λίγο τους τραυματίες μας, όλα τα παιδιά που είχαν προβλήματα. Να συγκεντρωθούμε γιατί κάναμε δυστυχώς και μια κακή ήττα μέσα εδώ. Σίγουρα το κακό με τη διακοπή είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει τουλάχιστον ένα φιλικό μέσα σε αυτή την περίοδο, έτσι ώστε να μην είμαστε ντεφορμέ τέλος πάντων. Αλλά πιστεύω ότι η διακοπή αυτή εμάς αυτή τη στιγμή ίσως και να μας έκανε λίγο καλό. Ίσως. Είναι σίγουρα κίνητρο. Προσπαθούμε σε κάθε αγώνα να γινόμαστε όσο περισσότερο ανταγωνιστικοί γίνεται. Παλεύουμε κάθε μάτς. Αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή και είμαστε συγκεντρωμένοι, μπορούμε να πάρουμε κάτι θετικό. Πού πιστεύεις ότι μπορεί να κριθεί ένα τέτοιο παιχνίδι? Ένα τέτοιο παιχνίδι κρίνεται στη θέληση της κάθε ομάδας, που πιστεύω ότι διαθέτουμε. Και πιστεύω θα δείξουμε ένα καλό πρόσωπο στην Κυριακή.